Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Να, τώρα κανονικά σκεφτόμουν όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σήμερα. Χθες είμαστε σε μετακόμιση, όπως βλέπεις και το καινούριο πίσω. Είμαστε σε μετακόμιση, δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα έτσι όπως πρέπει. Να χαρώ το καπελάκι. Εκεί μένει. Είχαμε τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα για μία ακόμη φορά είναι, πώς να το πω, σου επιβάλλει να μιλήσεις για αυτήν. Πρώτα απ' όλα, πώς πάτε εκεί στα Ίσθυμια? Έχουμε φωτιά από χθες. Εγώ μπροστά από το σπίτι μου βλέπω καπνό πυκνό. Είναι μακριά από το σπίτι μας, από τον οικισμό που είμαι εγώ. Είναι μακριά. Την είχαν ελέγξει εχθές και αναζωπυρώθηκε το βράδυ. Φυσάει σήμερα λίγο περισσότερο από ό,τι εχθές. Θέλω να πιστεύω... Ναι, φυσάει, γιατί και με τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται από τη φωτιά, η κίνηση του αέρα είναι πολύ πιο έντονη και είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε όχι τώρα, χρόνια τώρα που συμβαίνει. Βέβαια, έχεις τα αποκαίδια που φεύγουν από τα αυτά και πέφτουν πάνω σε ξερά χόρτα και κάνουν και αυτά τη δουλειά τους. Μου θυμίζει το συγχωρεμένο το ράλι που είχε πει κουκουνάρες, αν θυμάσαι. Φωτιά πιάνεται από τις κοκκουνάρες. Δεν το είχε πει σωστά. Δεν το είχε πει σωστά, αλλά είναι, εδώ είναι η επικοινωνία που μπαίνει, παίζει ρόλο. Δεν το είχε πει σωστά, αλλά είχε δίκιο, διότι τα κοκκουνάρια τα οποία είναι καίγονται, πέφτουν πάνω σε ξέρα, είναι ο αέρας. Σκάνε κιόλας, είναι σαν χειροβομβίδες, σκάνε κιόλας. Το ίδιο και εδώ. Είναι και ένα άλλο που μου το είχαν πει σε... Ναι. Είναι και ένα άλλο που μου είχαν πει σε μια πυρκαγιά πριν από κάποια χρόνια στην περιοχή της Κομωτινής, όπου εκεί ανάμεσα από το σημείο που περνούσε, που έπιασε φωτιά, και κάποια στιγμή βλέπουμε και την άλλη πλευρά να πιάνει φωτιά, ήταν η Εγνατία Οδός, μια τεράστια αντιπυρική, ας πούμε, ζώνη. Και ρωτάω τότε τους πυροσβέστες, μα καλά τι έγινε, πώς έγινε? Και η απάντηση που ήταν απίστευτη αλλά είναι πολύ αληθινή: ζώα που καίγονται στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, και καίγονται έτσι, έχουν φωτιά, περνάνε κάτω από τις υδρορροές από εκεί και περνάνε απέναντι, με αποτέλεσμα να παίρνει φωτιά και από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα συστατικά της αύξησης της γιγάντωσης της πυρκαγιάς, που δεν ξέρω αν μπορείς να τα ελέγξεις όλα. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που πιάσει εδώ κοντά φωτιά, εμένα πώς με θέλεις? Well done, medium rare, να βγω? Πώς να βγω δηλαδή? Καπισμένος, λίγο ομό, λίγο έτσι? Σε βλέπω, είσαι έτοιμος πάντως για ψήσιμο. Δεν έχεις ρούχα από πάνω και τέτοια. Κατευθείαν θα είναι. Δεν θα χρειαστείς dressing. Όχι. Καλό. Λοιπόν, τη φωτιά σαν αναζωογονή και λες ανέκδοτα. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι άμα χτύπα ξύλο που λένε, πάθεται κάτι, πλησιάσει προς τα εκεί η φωτιά, είμαστε πολύ μακριά εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζεται. Είναι κλείνει τηλεφωνήσεις, θα σου τηλεφωνήσω εγώ, don't call us, we'll call you. Ακριβώς, μακάρι να μην συμβεί κάτι. Αλλά εκείνες οι περιοχές, για να πάμε λίγο στο θέμα, καίγονται, πότε ήταν η τελευταία φορά? Τον καιρό που κάνουμε αυτά τα τελευταία χρόνια που κάνουμε αυτή την εκπομπή, έχει τύχει τουλάχιστον 3 φορές να συζητάμε στο παρελθόν για φωτιά που είναι εκεί κοντά. Τα Δερβενοχώρια τα έχω μάθει απ' έξω και ανακατοτά. Την περιοχή του Λουτρακίου επίσης. Το μαθαίνουμε και την πλευρά αυτή, ξέρω εγώ, την Ανάβησο προς τα εκεί.
Γιατί κάθε φορά? Έχω μια πολύ στενή φίλη, παρένθεση, η οποία έμεινε στη Σαρονίδα. Η φωτιά πήγε γύρω-γύρω από το σπίτι της. Δεν μπήκε στο σπίτι της μέσα, έκαψε άλλα σπίτια. Και ούτε τα λουλούδια της που είχε στις γλάστρες δεν πάθαν τίποτα. Είναι περίεργη η φωτιά, έτσι όπως λειτουργεί. Είναι πραγματικά περίεργη. Δεν μπορείς να προβλέψεις. Αλλά μπορείς να προβλέψεις να κάνεις κάποια πράγματα. Κάπου φταίμε κι εμείς. Να είμαστε εξηγημένοι. Και το λέω διότι εμείς εδώ πέρα έχουμε φτιάξει ένα μικρό σύλλογο στην περιοχή μας, η οποία πληρώνουμε ένα πενιντάρι το χρόνο και προσπαθούμε να κάνουμε ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα, αν θέλεις, προβλήματα που έχουμε, είναι τα τεμάχια τα οποία δεν έχουν, ή τα σπίτια που δεν έχουν πια τους ιδιοκτήτες, ή πεθάνανε ή απλώς είναι εκεί πέρα αγροτεμάχιο, άστο εκεί πέρα, με αποτέλεσμα να μην καθαρίζονται τα... Και εμείς κάθε χρόνο πληρώνουμε εργάτες για να καθαρίσουν όχι μόνο αυτά που εμείς ζούμε, αλλά και αυτόν που δεν ξέρουμε ποιανού είναι. Ή ξέρουμε και μπορεί να βρείτε και τον πελά σας. Μπορεί να βρείτε και τον πελά σας. Το ξέρω. Αλλά ακούσε, αυτό που κάνουμε όμως, για την ώρα έχει αποδώσει στο να μην έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη φωτιά. Διότι, κανονικά, ο Δήμος έπρεπε να μπαίνει μέσα. Υπάρχει νόμος. Το έχουμε ελέγξει, αυτό σου λέω, υπάρχει νόμος. Πρέπει να μπει ο Δήμος, αφού ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη τις 4 φορές, να μπουν μέσα, να καθαρίσουν αυτοί, από, να κόψουν τα ξερά χόρτα, να τα μαζέψουν και να στείλουν μέσω εφορίας τα έξοδα στον ιδιοκτήτη. Αυτό δεν το κάνει. Τα οποία ακόμη και να τα πληρώνει, δηλαδή ακόμη και να πεις, μα είναι δυνατόν τώρα να πληρώσω το πρόστιμο, θα είναι λιγότερα από το αν χρειαστεί να ξαναχτίσει το σπίτι του όταν θα πάρει φωτιά. Ναι, το θέμα είναι αυτό. Αλλά δεν το βλέπει κανένας έτσι. Για τους ιδιοκτήτες έχεις δίκιο. Αλλά τι γίνεται με τα αγροτεμάχια δίπλα, μα ακριβώς εδώ, κολλητά ένας φράχτης μικρός μας. Ο άνθρωπος θέλει να το πουλήσει, δεν το έχει πουλήσει. Εγώ είμαι πια 30 χρόνια στην περιοχή, αυτό είναι εκεί πέρα. Δεν έρχεται ποτέ, ο πατέρας του που το είχε πέθανε. Ναι. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να μπω εγώ μέσα, ο εργάτης δηλαδή, να το καθαρίσει. Δεν έχουμε άλλη λύση. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί να σου κάνει. Μπορεί. Αλλά απ' την άλλη, δεν υπάρχει τρόπος, δηλαδή να μου πεις τι, ότι καταπάτησα ξένη περιουσία. Ναι, καταπάτησα ξένη περιουσία. Ναι, υπάρχει φόβος, αλλά έσωσα, ναι. Αλλά έσωσα κόσμο. Τώρα αν υπάρχει κάποιος ο οποίος πιστεύει. Αλλά μέχρι τώρα να χτυπήσω ξύλο δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αλλά θέλω να πω ότι φταίμε κι εμείς. Που δεν κοιτάζουν. Αλλά όλη αυτή η ιστορία όμως ξεκινάει από ψηλά. Δηλαδή θα πρέπει να σου δώσει κάποιος το καλό παράδειγμα. Όταν ο Δήμος αυτές τις μέρες τώρα από χθες ακούω για, για κάποια εκατομμύρια, δεν ξέρω, 25-28 που πήραν οι Δήμοι για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Όταν, και φαντάζομαι ότι δεν είναι τωρινό, αυτό γίνεται κάθε χρόνο, πρέπει να παίρνουν ένα έξτρα βοήθημα οι Δήμοι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την αντιπυρική προστασία. Να μπορέσουν να φτιάξουν αντιπυρική προστασία. Όταν όμως δεν ξέρω εάν, αφού περάσει το καλοκαίρι, τους ρωτάει κανείς τι τα κάνατε αυτά τα λεφτά, πήρατε 100 ευρώ. Τι έγιναν, πήγαν εκεί που, στα οποία έπρεπε να πάνε. Δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε αυτό το πράγμα να τελειώνει. Γιατί είναι, ξαναλέω, είναι η πολλωστή φορά που συζητάμε και συνήθως συζητάμε και για τις ίδιες ακριβώς περιοχές. Όπου μπορεί να μπουν μετά στο μυαλό κάποιου και διάφορα συνωμοσιολογικά εντός πολλών εισαγωγικών, το ότι είναι περιοχές οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να απλωθούν ακόμη περισσότερο οικιστικά και το δάσος δεν μας βολεύει, άρα το καίμε και το πάμε, μπορούμε και το χτίζουμε. Έχει και κάτι άλλα
που λένε εκεί για τις ανεμογεννήτριες και άλλα τέτοια, που προσωπική μου γνώμη, μια και το ανέφερα, ίσως να είναι καλύτερα, γιατί αυτοί που θα τις βάλουν θα προσέχουν την περιουσία τους και θα βάλουν φωτιά. Αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, με κάποιον τρόπο πρέπει να ελέγχονται και η Δήμη και η κυβέρνηση, γιατί και εκείνη έχει μέρος της ευθύνης, και η πυροσβεστική. Έχουμε κάνει κάποιας μορφής εκπαίδευση στους πυροσβέστες, στους δάφροπυροσβέστες, στους εθελοντές πυροσβέστες, έξτρα για το πώς θα αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, ψάχνουμε να βρούμε άλλους τρόπους. Εγώ σε μια φωτιά που είχε γίνει, ήταν τότε υπουργός πολιτισμού ο Βουλγαράκης, πρέπει να είναι μια μεγάλη φωτιά που είχε αρπάξει, μάλιστα φοβόντουσαν και στην Ολυμπία εκεί πέρα και Είναι εκείνη που είχε το 5.000 μετά. Ναι, νομίζω. Ναι. Αλλά 90, θα πρέπει να ήταν το 90, σου είπαμε στο 2006. Ναι, κάπου εκεί. 6-5-6-7 κάπου εκεί. Είχε έρθει μια Ισραηλινή μονάδα. Η σχολή αξιωματικών πυροσβεστών της Ισραηλινής, του Ισραήλ. Και μου ζήτησε ο πρέσβης τότε να τους βοηθήσω σε ό,τι χρειάζεται, να κάνω τον ενδιάμεσο με την πυροσβεστική υπηρεσία για να συνεννοηθούν. Και έζησα τρεις μέρες εκεί στη φωτιά, στην Ολυμπία, στο διάφορα, σε φωτιές μαζί τους. Θα μου πει τώρα πάνε 10 χρόνια. Εντάξει. Αλλά μου φάνηκαν οι Έλληνες πυροσβέστες πολύ εκπαίδευτοι. Ήταν. Απλώς υπήρχε μια νοοτροπία φοβίας, να το πω έτσι. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Ζητάνε οι Ισραηλινοί ένα βιτιοφόρο για να μπουν μέσα στις οι πορτοκαλιές έτσι, έτσι, σε μια... Οι πορτοκαλιές, και πρέπει να περάσει το φορτηγό, το στρατιωτικό, η υδροφόρα η στρατιωτική, με την όπισθεν, ανάμεσα από τις πορτοκαλιές, για να πάνε μέχρι εκεί που σταματάει το μποστάνι, αυτό το, εκεί που είναι το πόρφορα δέντρα, να βάλουν νερό να σβήσουν τη φωτιά που πλησιάζει. Του λέμε λοιπόν, του λέει λοιπόν η πυροσβεστική υπηρεσία του νεαρού οδηγού, στρατιώτης, κάνε όπιστε να μπει μέσα. Και λέει δεν μπαίνω. Κάνε όπιστε να μπει μέσα. Δεν μπαίνω. Γιατί δεν μπαίνει, ρε φίλε? Διότι λέει, αν πάθει κάτι το φορτηγό και χτυπήσει σε μια αυτή, θα την πληρώσω εγώ την ύφη. Και δεν μπήκε. Και αναγκάστηκαν να φέρουν από το χωριό κοντά εκεί πέρα διάφορες, πώς το λένε, σαντάξιον με νερά, με βαρέλια, να μπορέσουν να βοηθήσουν, εν πάση περιπτώσει. Κατάλαβες, υπάρχει αυτή η... Αυτό τώρα, αυτό, το είδαμε, μπορεί να συμβεί. Προφανώς, κάποιο παράδειγμα είχε ο άνθρωπος στο μυαλό του και σου λέει, δεν παίρνω. Φροντίσαμε να το λύσουμε, νομοθετικά, να πούμε, παιδιά, όταν μπεις, αν ρίξεις και ένα δέντρο, δεν θα βρεις τον πελά σου, γιατί το ανώτερο συμφέρον είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Το φροντίσαμε να το δούμε, γιατί κάθε τρεις και δυο βλέπω να μιλάμε ξανά για τα ίδια και τα ίδια και ψάχνω να βρω, και κάθε φορά βέβαια τώρα θα το συζητήσουμε για 5-10 μέρες και μετά θα ξαναξεχαστεί, όπως γίνεται και με τα χιόνια και με τις βροχές και με το... Δεν πρέπει κάποια στιγμή να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, και όταν έρχονται οι προεκλογικές περίοδοι, δεν πρέπει να μιλάμε και για αυτά, αντί να μιλάμε για το με ποιον θα συνεργαστείς εσύ, με ποιον θα συνεργαστείς εσύ, θα είσαι αρχηγός και μετά δεν θα είσαι. Δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Θα πρέπει να πιέσουμε εμείς? Δεν ξέρω αν στις προεκλογικές εκστρατείες πρέπει να μιλάνε για αυτά, αλλά αυτό δεν είναι, δεν αποκλεί αυτό. Εννοώ να μιλάμε και για... και για πιο καθημερινά θέματα, και αυτό είναι καθημερινό θέμα. Και έχεις απόλυτο δίκιο.
Απλώς να μην ξεχνάμε βέβαια ότι λόγω κλιματικής αλλαγής θα έχουμε τέτοια προβλήματα συνέχεια. Ένας λόγος παραπάνω. Άμπραβο. Και ένας λόγος λοιπόν παραπάνω, βλέποντας ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, πρέπει να ενισχύσουμε ό,τι ενισχύεται. Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, δεν είμαι πυροσβέστης ή ξέρω εγώ προστασίας πολιτικής για να ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αλλά βέβαια πρέπει να γίνουν πράγματα. Παραδείγματος χάρη, η φίλη μου που σου είπε που στο Σαρονίδα που δεν κάλυπτε το σπίτι της, πήρε τον άντρα της, πήγανε στο αυτοκίνητο, τους είπαν να εκενώσουν. Μια μισή ώρα φρακαρισμένη εκεί. Δεν ξέρω, λέω τώρα βλακίες, το επαναλαμβάνω. Ναι, αλλά ναι. Μήπως η τροχέα πρέπει να βρει. Δεν υπήρχε τροχονόμος. Μήπως πρέπει η τροχέα να βοηθάει. Σχέδια, προπόνηση, να το πω έτσι, ασκήσεις. Την εποχή που σπούδαζα στις Κολλημένες Πολιτείες, επειδή κοντά στο σπίτι που έμενα ήταν το Dow Corning, ένα εργοστάσιο χημικών, τέλος πάντων, και υπήρχε η πιθανότητα... Δεν σε έφαγαν τα χημικά. Να σου πω γιατί. Υπήρχε η πιθανότητα λοιπόν να έχουμε διαρροή, οπότε επειδή τα τετράγωνα εκεί στα χωράφια είναι του ενός μιλίου επί ένα μίλι, υπήρχε κάθε δύο τέτοια διασταυρώσεις, δηλαδή κάθε δύο μίλια, υπήρχαν ειδικοί μετρητές, κολόνες με μετρητές, οι οποίοι έστελναν σήμα, χτυπούσε η σιρήνα και ένα σωρό άλλα πράγματα, έβγαινε από την τηλεόραση ειδικό σήμα, αυτά τα emergency που εμείς ακόμα δεν τα έχουμε φτιάξει, και διάφορα άλλα τέτοια, για τα οποία ήταν υποχρεωμένοι από τον νόμο να τα κάνουν, έτσι. Και μία φορά το χρόνο κάναμε άσκηση. Μαζεύαμε όλοι τα μπουγαλάκια μας, ανεβαίναμε στο λεωφορείο που περνούσε να μας πάρει και πάει λέγοντας. Ήμασταν προετοιμασμένοι. Δόξα τω Θεώ δεν χρειάστηκε ποτέ. Αλλά ήμασταν προετοιμασμένοι. Και ήμασταν και πειθαρχημένοι στο να μπούμε να κάνουμε αυτή την άσκηση. Για φαντάσου να προσπαθούσα να κάνω κάτι ανάλογο εδώ δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Λίγη πρόληψη. Ξέρεις κάτι, δεν ξέρω αν θα κάναμε άσκηση στην Ελλάδα και δεν θα υπάρχουν ο κόσμος. Δεν το ξέρω. Δεν είμαστε τόσο... Αν υπήρχε δηλαδή και παιδιά θα γίνει άσκηση την τάδε μέρα, αυτό παρακαλούμε να δείτε. Δεν ξέρω εάν τους προετοιμάσαμε ότι δεν θα γίνονταν, οι Έλληνες δεν θα υπακούαν. Να φύγουν από τα σπίτια μας, να πάει στα σπίτια κοντά η αστυνομία για να τα προστατεύει, γιατί σε τέτοιες στην Αναμπουμπούλα όπως χαίρεται, θα έχουμε πολλά σπίτια στα οποία μπαίνουν οι αετονίχηδες και θα κλέβουν, το κάναν και στο παρελθόν, μάλιστα έναν τον πετύχαμε με την κάμερα. Έβγαινα από το σπίτι και νομίζαν ότι είναι ο ιδιοκτήτης και τον ρωτήσανε. Και μετά βρήκαμε ότι ήταν ο κλέφτης στην πυρκαγιά που είχαμε πέρσι, νομίζω, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Ήταν φοβερό. Και στη μου θυμίζεις έναν ο οποίος στο Λουτράκι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έκανε ληστεία σε μια τράπεζα και πήγε να φύγει με ταξί. Την πιάτσε το Λουτράκι είναι τόσο. Όλες τις τράπεζες είναι μια δίπλα στην άλλη. Έκλεψε και τρέξε την πιάτσε. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε. Τώρα, εσύ πότε λες περίπου να αποφασίσουν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα και πότε θα ρίχνει και ο ένας τις ευθύνες στον άλλον? Θα μιλάς, ο Πρωθυπουργός έρχεται κατεπηγόντως, επιστρέφει για να πάει να συντονίσει. Και γιατί πρέπει να έρχεται κάθε φορά ο Πρωθυπουργός να συντονίσει? Και τι ξέρει παραπάνω ο Πρωθυπουργός και θα συντονίσει σε μια πυρκαγιά, ο όποιος Πρωθυπουργός? Είναι θέμα, να σου πω, δεν είναι θέμα ακριβώς. Καταλαβαίνω τι μιλώ και έχεις δίκιο. Το να είναι ο αρχηγός εκεί είναι ηθική υποστήριξη. Μόνο γι' αυτό. Είναι, ξέρεις κάτι, θυμάσαι την απαγωγή του Άιχμαν στην Αργεντινή, δεκαετία 1962, από τη Μοσάντ. Ο αρχηγός της Μοσάντ ήταν ο ίδιος εκεί. Είχε κάνει το αρχηγείο του εντός αγωγικών μέσα στο αεροδρόμιο, όπου έπινε καφέ συνέχεια, έρχονταν και έπινε τον καφέ του και εκεί συναντούσε ό,τι χρειαζόταν.
Θα μου πεις ήταν ανάγκη να πάει ο ίδιος ο αρχηγός. Ναι, διότι είναι ηθική υποστήριξη. Από τότε αυτό έγινε παράδοση και όταν υπάρχουν πολύ δύσκολες αποστολές, αν δεν είναι ο αρχηγός, είναι σίγουρα ένας από τους τρεις επικεφαλής βασά που πάνε μαζί του. Το πήραν αυτό από το στρατό. Γιατί στο στρατό, ναι, όταν περνάς από τη σχολή εξωματικών, το πρώτο πράγμα που σου μαθαίνουν είναι ότι η εντολή δεν είναι επίθεση, είναι μαζί μου, από πίσω μου, είναι πρώτος. Γι' αυτό και βλέπεις ότι... Και γι' αυτό βλέπεις ότι ο στρατός, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη σχέση μεταξύ αξιωματικών, μεταξύ στρατιωτών και υπαξιωματικών και σε θανάτους, σε πολέμους και ανωτάτων, ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών, είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Είναι ένας τρόπος στήριξης. Μπράβο. Οπότε, και εκτός από αυτό υπάρχει πρακτικός λόγος. Συγγνώμη, υπάρχει και πρακτικός λόγος. Δεν μπορεί να χρειαστεί κάτι εκείνη τη στιγμή που ο νόμος δεν το αποφασίζει, ο νόμος το φοβάται, ξέρω εγώ τι. Να μπορεί να είναι εκεί πέρα να πει κάτω. Και θα το πει, θα... ή και αυτός θα σκεφτεί το ποια θα είναι τα... Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται λογικό ότι άμα αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσάτω, θα πει τάκ του κάτω να τελειώνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ότι... Γιατί στο παρελθόν είχαμε και αρχηγούς οι οποίοι βρίσκονταν εκεί για να δείξουν ότι είναι εκεί χωρίς να γίνεται η δουλειά μας. Με τα αποτελέσματα ολέθρια. Δηλαδή δεν είναι επικοινωνία τα πάντα. Εκεί πρέπει να δουλέψουν οι ειδικοί και να έχουν τη βοήθεια τη δική μας στην αμέριστη, αλλά από πίσω, από μακριά. Εγώ συμφωνώ. Σου λέω ότι το έχουμε πει ότι έπρεπε να υπάρχει ένας καπετάν, ένας ο οποίος θα δίνει τις εντολές και όχι ο κάθε αστυνομικός διευθυντής σε κάθε περιοχή να κάνει ό,τι νομίζει ή ξέρω εγώ. Και έχουμε και υπουργείο να πάρει ευχή. Ειδικό, φτιάξαμε και ειδικό. Είμαστε σαν τον Orwell, σαν το βιβλίο του Orwell. Δίνουμε τα ονόματα στα υπουργεία. Φτιάξαμε και ειδικό υπουργείο για την κλιματική αλλαγή. Και δεν το έχουμε δει να κάνει το παραμικρό. Να μας πούνε μια φορά ότι παιδιά, αυτό το πράγμα το κάνουμε φέτος διαφορετικά, γιατί ήρθε η εντολή από το Υπουργείο και τα χρήματα ίσως ή οτιδήποτε άλλο για να το κάνουμε διαφορετικά. Μας πέτυχε, μας πέτυχε. Δεν μας πέτυχε, δεν μας πέτυχε. Θα ξαναδοκιμάσουμε, αλλά να κάνουμε κάτι αλλιώτικο. Συμφωνώ, με βλέπεις και συμφωνώ και είμαι επιφυλακτικός, γιατί δεν το ξέρω καλά το θέμα. Θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα. Εκ του αποτελέσματος. Δεν το ξέρουμε, εμείς στεναχωριέσαι. Εκ του αποτελέσματος, νομίζω ότι έχεις έπρεπε να πούνε κάτσε μισό λεπτό. Τι κάναμε μέχρι τώρα και δεν μας βγήκε. Αυτό. Γιατί έτσι να αλλάξουν οι προβλήματα. Πρέπει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτι πρέπει να βρεθεί. Είτε αυτό λέγεται περισσότερο κόσμος, είτε αυτό λέγεται περισσότερα μέσα, είτε λέγεται δεν ξέρω εγώ τι από τον Δήμο που θα χρεώνει, θα κόβει και θα χρεώνει. Δεν ξέρω τι. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν είναι τόσο βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι. Μέχρι τώρα, στα 4 χρόνια μετά τον Τσίπρα, σε φωτιές δεν είχαμε νεκρούς. Όχι, γιατί προφανώς εκείνο εκεί τους πόνεσε πάρα πολύ και έκαναν κάποιες αλλαγές. Είπαν, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει πού είναι οι κάμερες να τρέξουμε να στείλουμε πυροσβεστικό, μας ενδιαφέρει πού είναι οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα. Δεκτώνω. Αυτό τη μήνυ τους. Βέβαια, για να μην νομίζει κάποιος ότι ή κακόπιστος ότι είναι καλά, έχουμε το πρόβλημα του τρένου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Που σημαίνει ότι δεν είναι άμυρη ευθυνών αυτή η κυβέρνηση. Όχι, δεν ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες. Και ούτε και ρίχνεις ευθύνες με την έννοια έτσι ότι αυτό το να ρίξεις το φταίξιμο για να φύγει από πάνω σου και στην ιστορία για το μάτι ή οπουδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο μας ενοχλεί, να σου πω ότι είναι ενοχλητικό να βλέπεις τους ανθρώπους που καίγεται το σπίτι τους αντί να τρέχουν να ψάξουν να βρουν πυροσβεστικό ας πούμε ή ένα λάστιχο ή οτιδήποτε, να τρέχουν να ψάξουν να βρουν ένα συνεργείο τηλεοπτικό. Γιατί ξέρουν ότι άμα πάει το συνεργείο το τηλεοπτικό μετά από λίγο θα εμφανιστεί και το ελικόπτερο, μπορεί να εμφανιστεί και το... Δεν είναι ενοχλητικό αυτό το πράγμα? Είναι. Να είναι τα πάντα στο βωμό της επικοινωνίας.
Ξέρεις που είναι το πρόβλημα. Mm. Ότι εσύ και εγώ, ναι, μεγαλώσαμε σε μια εποχή που η επικοινωνία δεν ήταν τόσο άμεση και αστραπιαία. Ναι. Σκέψου όταν ήμουσαν εμείς πιτσιρικάδες ή και όταν μεγαλώσαμε, στη δεκαετία του 60, mm. τέλος 60-70. Ή υπήρχε ή και πριν εφημερίδες και τα ραδιόφωνο και τότε έσκαγε με τη τηλεόραση με 6 ώρες την ημέρα και ξέρω εγώ τι. Κατάλαβες. Ούτε είχαμε μετά μέχρι το 80, μέχρι το 90 ιδιωτικά κανάλια. Και φυσικά δεν είχαμε και την τεχνολογία που έχουμε σήμερα. WhatsApp, WhatsApp, Twitter, το Smart, Vax. Δεν τα είχαμε όλα αυτά. Όπως άλλαξε η κοινωνία, άλλαξαν και αυτά τα μέσα. Κατάλαβες τι λέγαμε καλιά. Θα σας πάω στις εφημερίδες. Μετά θα σας πάω στα κανάλια. Τώρα θα σας βγάλω στο Facebook και στο Twitter. Στο Instagram. Ναι, έχεις δίκιο. Θυμάμαι ότι δούλευα τα τελευταία χρόνια της ζωής μου που δούλευα σε μια εταιρεία μεγάλη. Είχα πάρα πολλούς οι οποίοι, ενώ είχαν λάθος πελάτες που δεν ήταν, το ξέρανε, αλλά προσπαθούσαν. Θα σας πάω στα κανάλια. Επειδή το είχα βαρεθεί αυτό το πράγμα, έκανα μία λίστα με τα τηλέφωνα όλων των καναλιών που υπήρχαν τότε. Και το είχα πει στο reception. Λέγα, θα σας πάω στα κανάλια. Απόλυτο δικαίωμά σας. Μαρίνα, δώσε μου τη λίστα με τα κανάλια. Δεν είναι πια. Θέλω να πω, δηλαδή, και η επικοινωνία άλλαξε. Και βεβαίως έχεις δίκιο ότι άμα πάει το κανάλι, βεβαίως και θα είναι πιο... Θα σταλούν αμέσως τα ελικόπτερα ή οτιδήποτε. Απ' την άλλη όμως, καταρχάς να εξηγηθούμε σε ένα πράγμα, ότι η όλη μας κριτική δεν είναι για τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή. Όχι βέβαια, τι να λέμε τώρα. Αυτοί είναι ήρωες. Δεν το συζητάμε. Αυτή είναι που διακινδυνεύει. Χθες έβλεπα εικόνες του Σπύρος Βέστης πάνω σε ένα σπίτι, πάνω στα κεραμίδια το σπίτι και εγώ όταν προσπαθώ και έλεγα τώρα χτύπα ξύλο, μην σπάσει κάνα κεραμίδι, χάσουμε τον άνθρωπο. Κανένας δεν μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους, τους ήρωες. Αλλά αυτοί οι ήρωες θέλουν περισσότερη βοήθεια. Άμπρα. Εγώ θυμάμαι όταν σου είπα τότε με την πυρκαγιά που ήμουν ο σύνδεσμος μεταξύ της Ισραηλής. Ο διοικητής που ήταν μαζί μου της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν 3 μέρες εκεί. Εκοιμόταν μέσα σε ένα αυτό. Και καλά, εγώ είμαι μόνος. Και παρόλο που είμαι μόνος, υπήρχαν φίλοι μου που ξέραν εβραϊκά και με παίρναν τηλέφωνο. Να σε αλλάξω, να κοιμηθείς και εσύ λίγο ή ξέρω εγώ τι. Εκεί αυτός ο άνθρωπος έμεινε 3 μέρες εκεί. Και μου έκανε εντύπωση. Κατάλαβες. Χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται. Δεν υπάρχει αυτοβολία. Το θέμα είναι τι βοήθεια. Ακριβώς. Τι. Και αυτό πρέπει να το δούμε σε όλο τον κόσμο. Τι κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Πάντα έχω στο μυαλό μια εκπληκτική ταινία. Έπαιζε ο Ντρέιφους, νομίζω. Έπαιζε με τους Ρίτσαρντ Ντρέιφους, νομίζω. Δασοπυροσβέστες οι οποίοι πέφτουν με τα ελικόπτερα. Από τα ελικόπτερα πέφτουν αλεξιπλωτιστές μέσα στη φωτιά, μέσα στο δάσος, στην Καλιφόρνια έχουν ένα τέτοιο σώμα. Μια άλλη ταινία για κάποιους άλλους που χάθηκαν πάλι σε τέτοιες φωτιές. Δηλαδή, έχει... ψάχνω να βρω, θα μπορούσαμε να δούμε σε όλο τον κόσμο, να βρούμε ίσως καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης, καλύτερους τρόπους σχεδιασμού. Μπορεί, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχίζει. Απ' την άλλη, μην ξεχνάς ότι η Αμερική, η Κοντζάμ Αμερική, επί 3 χρόνια και εγώ ήταν στην Καλιφόρνια και δεν μπορούσαν να τη σταματήσουν. Συνέχεια. Βεβαίως. Και έγινε στο, πώς το λένε, στην με την πλημμύρα. Βεβαίως. Συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια που λένε. Άμπραβο. Εκείνοι έμαθαν, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μαζί τους. Έμαθαν από αυτό το πράγμα. Τι έμαθαν. Εμείς βγάζουμε από αυτό, όταν τελειώνει αυτή η φασαρία, καθόμαστε κάτω να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτήν τη μεγάλη χασούρα, τη μεγάλη απώλεια που είχαμε. Θέλω να πιστεύω ότι το κάνουμε. Ναι, το... ναι. Καλά. 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 Καλά.
Δεν ξέρω, πραγματικά ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι επειδή η κλιματική αλλαγή θα μας δίνει και άλλα τέτοια δωράκια, πρέπει να βρεθεί τρόπος και για το καλοκαίρι και για το χειμώνα. Δεν λέω ότι θα σταματήσει, αλλά τουλάχιστον να περιορίσουμε τις ζημιές. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Κατάλαβες, πυρκαγιές θα υπάρχουν, πλημμύρες θα υπάρχουν. Και με τα χιόνια θα έχουμε προβλήματα. Θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να μπορούμε να μάθουμε να ζούμε, να τα περιορίσουμε. Εντάξει. Αυτό πρέπει να γίνει. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ξέρουν πώς να το κάνουν? Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον δεν ξέρουν, μαθαίνουν από τα λάθη τους. Αν δεν ξέρουν, θα ρωτήσουν. Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Οι πολύ έξυπνοι, οι οποίοι μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων. Εγώ, παραδείγματος χάρη, μαθαίνω τα λάθη τα δικά σου. Οι έξυπνοι άνθρωποι, οι οποίοι μαθαίνουν από τα λάθη τα δικά τους. Και οι τρίτοι, οι ηλίθιοι, οι οποίοι δεν μαθαίνουν ούτε από τα δικά τους, ούτε από τον άλλον. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς... Ναι, εγώ θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι δεν είμαστε τόσο, δεν είμαστε ηλίθιοι. Απλώς δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Μήπως είναι θέμα χρηματικό, μήπως... Δεν ξέρω. Μήπως δεν έχω αρκετές αντιπυρικές δόνες. Φυσικά, φυσικά. Όπα, να κι άλλο ένα. Όπα, να άλλο που λέω ότι φταίμε κι εμείς. Ρε μάγκα, βλέπεις ότι έχει αέρα, βλέπεις ότι είναι αυτό. Σε ειδοποιούν από όλα τα μέσα που υπάρχουν τα δυνατά. Μην κάνετε δουλειές, barbecues, φωτιές και τέτοια. Γιατί μπορεί να σου ξεφύγει και... το χαβά μας. Ναι, το πολλές χαβά φορές. Μας. Πολλές Κατάλαβες. Φορές. Πολλές φορές. Τι μυαλό δεν βάζω. Όσο και να μεγαλώνει. Όπως έλεγαν και οι ναι. Όπως έλεγαν και οι μόνοι πρόγονοι. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Βάλε και εσύ το χειράξου να βοηθήσεις ρε μεγάλα. Είχες δεν είχες. Η γλώσσα σου τη μητρική δεν την ξέχασε στα αρχαία. Σέσκισα, ε. Τρελάνε. Αλλά αλήθεια. Αλήθεια. Κάνε κάτι, ρε. Το χειμώνα. Πού είναι το κράτος να μου βγάλει το χιόνι από το πεζρόμιο? Βγάλει το πόρο σου, μωρή Λουλού, να πούμε. Τι κάθεσαι και περιμένει. Πέντε φτιαριές σιγά το χιόνι που έχουμε στην Ελλάδα. Σιγά το χιόνι, πέντε φτιαριές είναι, να πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Φιλιά, φιλιά. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Για χαρά. Γεια σας.